Αν είναι εκείνος, δεν είμαι εδώ. Να τηλεφωνήσω στο δικηγόρο. Λέγεται. Δεν είναι εδώ, Στέφανε. Μου είπε να τηλεφωνήσει στον δικηγόρο της. Αντίο. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Γιατί του φέρεσε άσχημα που τον αγαπάς. Δεν είναι σωστό να χωρίσετε, Λάουρα. Τη ζωή μου δεν εννοώ να μην την καταστρέψει κανείς. Δεν είναι μόνο η ζωή σου. Δεν έχεις τίποτα άλλο να σκεφτείς. Θες να πεις το παιδί μου. Μα τα έχουμε πει αυτά, Χριστίνα. Γιατί θες να με τυραννάς. Λάουρα, το ξέρεις πόσο θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Αλλά να, μου φαίνεται ότι ξεκινήσατε άσχημα. Πολύ άσχημα τη ζωή σας με τον Στέφανο. Άκουσε, Χριστίνα. Θα σου το πω άλλη μια φορά. Και ίσως καταλάβεις καλύτερα. Όλοι με λέγανε τυχερή που παντρεύτηκα τον Στέφανο. Γιατί είχε όλα τα εξωτερικά προσόντα ενός καλού σύζυγου. Όμορφος, πλούσιος, από καλή οικογένεια. Τι άλλο ήθελες? Τίποτα άλλο. Μα δεν είναι αρκετά αυτά για μια γυναίκα. Τον παντρεύτηκα, έκανα παιδί, αφοσιώθηκα στην οικογένειά μου. Μα εκείνοι επιμένουν να με περιφρονούν. Έχουν βρει σαν επιχείρημα τη δουλειά μου. Ότι ήμουν θεατρίνο, όπως με λένε. Για χάρη τους εγκατέλειψε το επάγγελμά μου. Μα η κατάσταση είναι πάντα ίδια. Έσπασαν τα νεύρα μου, δεν αντέχω άλλο. Μπορεί, όπως θα μου λες, να έχεις δίκιο. Σκέφτηκες όμως ποτέ μήπως θες κι εσύ? Εγώ σε τι να φταίω? Που εγκατέλειψε το επάγγελμά μου πάνω στη δόξα της καριέρας μου. Και έδωσε όλο μου τον εαυτό σε αυτόν και στο παιδί. Παντρεύτηκες, Λάουρα. Και η γυναίκα όταν παντρεύεται πρέπει να αφοσιώνεται στην οικογένειά της. Δεν παραπονέθηκα γι' αυτό. Αλλά σου είπα, δεν βρήκα τον άνθρωπο που γύρευα.